Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στην δεύτερη πολιτική μας συζήτηση. Συνδεόμαστε απευθείας με τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα, κυρία Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Εγώ που είστε μαζί μας. Κυρία Κεφαλογιάννη, να ξεκινήσουμε λίγο με το μέτωπο του κορονοϊού. Έχω σημειώσει ότι το Μάιο, πριν 4 μήνες, ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κικίλιας, είχε δώσει μια συνέντευξη και είχε πει ότι τάχιστα θα έχουμε 3.000 γιατρούς προσλήψεις και 1.200 κρεβάτια σε εντατικές. Είμαστε στους 69 διασωληνωμένους και έχει διαμορφωθεί, το ξέρετε καλύτερα από μένα, ένα κλίμα δραματικό ότι στην Αττική το 70-80% των κρεβατιών στις εντατικές είναι κατηλημένο. Τι έγινε αυτούς τους 4 μήνες, πώς χαθήκαν έτσι αυτοί οι 4 μήνες, ξέραμε ότι θα έρθει δεύτερο κύμα. Λοιπόν, ξεκινάμε λέγοντας ότι η κυβέρνηση σίγουρα διαχειρίστηκε με πολύ μεγάλη επάρκεια και αποτελεσματικότητα το πρώτο κύμα της πανδημίας. Και μάλιστα να θυμίσω ότι πήραμε και τα εύσημα από το εξωτερικό για την διαχείριση αυτή. Ακόμα και σήμερα, που η αλήθεια είναι ότι όντως τα νούμερα έχουν αρχίσει και αυξάνονται, παρόλα αυτά είμαστε πάρα πολύ κάτω από τον μέσο όρο των άλλων χωρών. Θέλω να σας πω ότι η Γαλλία, για παράδειγμα, που μέχρι πριν από λίγο καιρό είχε 2.000 με 3.000 κρούσματα ημερησίως, έχει φτάσει στα 10.000 κρούσματα. Ναι. Ή το Ισραήλ έχει κάνει πάλι lockdown. Το Ισραήλ το αναφέρω γιατί στην πρώτη περίοδο είχε πάνω κάτω τα ίδια χαρακτηριστικά με εμάς και στην συνέχεια δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν με επάρκεια το θέμα της πανδημίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, η κυβέρνηση, όπως θα έχει διαπιστώσει όλος ο κόσμος, είναι παρούσα. Η Επιτροπή των Ειδικών συνεδριάζει συνεχώς και βεβαίως όπου και όπως χρειάζεται λαμβάνονται καινούργια μέτρα και γίνεται προσπάθεια ακριβώς για να υπάρξει όσο το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση της πανδημίας. Θέλω να σας πω έτσι πολύ συγκεκριμένα με νούμερα, ναι, ότι σήμερα οι κλίνες μεθ στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 930. Υπάρχουν βέβαια πάντα οι κλίνες εκείνες που είναι για τους άλλους ασθενείς, που χρειάζονται δηλαδή τις μονάδες συντατικής θεραπείας, ναι, για όλες τις υπόλοιπες ασθένειες, εκτός δηλαδή από τον COVID. Οπότε υπάρχουν σήμερα 229 αποκλειστικά για την νοσηλεία των ασθενών με COVID και προτίθεται η κυβέρνηση μέσα στο επόμενο διάστημα να αυξήσει τις κλίνες αυτές, τόσο μέσα από δωρεές που έχουν γίνει από ιδιώτες, από ιδρύματα και από την χρηματοδότηση του κράτους. Νομίζω δηλαδή ότι έχει γίνει ακριβώς αυτό που είχε σχεδιαστεί από την αρχή, να υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα να φιλοξενηθούν όσοι άνθρωποι χρειάζεται να βρουν την μονάδα εντατικής θεραπείας, αν και εφόσον χρειαστεί. Όμως, εκτός από το τι συμβαίνει και τι κάνει το κράτος και πώς προσπαθεί να θωρακίσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να δώσει την ευκαιρία και την ευχέρεια στους ανθρώπους εκείνους που θα χρειαστούν να έχουν την φροντίδα και την παρήθαλψη που θα πρέπει να έχουν. Ναι. Μην ξεχνάμε, και έχει γίνει λίγο, αν θέλετε, ένα σλόγγαν με ένα αρνητικό πρόσημο το θέμα της ατομικής ευθύνης. Αλλά ξέρετε, νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να το λέμε και να το υπενθυμίζουμε, ότι ο καθένας από εμάς οφείλει να αντιλαμβάνεται την κατάσταση και οφείλει να συμμορφώνεται προς τις οδηγίες των ειδικών. Ναι. Νομίζω δηλαδή ότι αν τηρήσουμε όλοι τους κανόνες, θα μπορούμε να πούμε ότι θα γίνει μια όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση συνολικά. Διότι μην ξεχνάμε ότι όντως η επιτυχημένη πρώτη φάση της διαχείρισης της πανδημίας οφείλεται και στο ότι οι πολίτες συνολικά πειθάρχησαν με τα μέτρα και γι' αυτό και θα έλεγα ότι είναι μια συλλογική επιτυχία. Mm-hmm. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε μια δύσκολη κατάσταση μπροστά μας. Οφείλουμε όλοι να αντιλαμβανόμαστε αν θέλετε, ότι είναι πρωτόγνωρες αυτές όλες οι συνθήκες, ναι, αλλά ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν οι ειδικοί, υπάρχει πάντα η μέριμνα της κυβέρνησης να λαμβάνονται μέτρα εκεί που χρειάζεται, ναι, θα πρέπει και εμείς να μην ξεχνάμε
ότι οφείλουμε να συμμορφωνόμαστε προς τους κανόνες ακριβώς για να μπορέσουμε να έχουμε μια επιτυχημένη διαχείριση και σε αυτήν την δεύτερη φάση που έρχεται. Κυρία Κεφαλογιάννη, τα της ατομικής ευθύνης είναι γνωστά, καλά κάνετε και τα επισημαίνετε, όμως επειδή είναι και ευθύνη του κράτους να διασφαλίσει πως ό,τι μπορεί από πλευράς του να κάνει για να προστατεύσει τις ζωές μας, πρέπει να το κάνει. Λέτε, και σωστά το λέτε, γιατί το είπε και ο Υπουργός και χτες και προχτές, ο κύριος Κικίλιας, και σήμερα, ότι τώρα τέλος πάντων έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου το Υπουργείο και με δωρεές ιδιωτικές κλπ. Να αυξήσει τα κρεβάτια. Το ερώτημα είναι γιατί χάθηκαν αυτοί οι 4 μήνες. Γιατί δεν έχουμε περισσότερα δρομολόγια στα λεωφορεία. Στιβάζεται ο κόσμος σε κεντρικές γραμμές της Αθήνας, περνάει κάθε μισή ώρα το λεωφορείο. Έχουμε δηλαδή μια κατάσταση που τώρα που μετράμε κάθε μέρα το ένα ρεκόρ των κρουσμάτων να σπάει το άλλο, να τρέχει η πολιτεία, για να μην πω για το φιάσκο με τις μάσκες αλεξίπτωτα, να τρέχει η πολιτεία να κάνει αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχει κάνει από τον Ιούλιο, ξέρω εγώ. Σας ξαναλέω ότι ήδη υπάρχουν περισσότερες μεθ από ό,τι υπήρχαν. Ναι. Και στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα αυξηθούν τα κρεβάτια στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Για να αντιμετωπίσουμε επίσης τις συνθήκες της πανδημίας, έχουν προσληφθεί πάνω από 6.800 άτομα γιατροί και νοσηλευτές. Ναι. Και ελπίζουμε όλοι ότι θα υπάρχει δυνατότητα σε μια επόμενη φάση όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να βρουν και μόνιμη θέση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο. Από εκεί πέρα θέλω να σας πω και να είμαι ξεκάθαρη ότι το θέμα με τις μάσκες στα σχολεία προφανώς και δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να το δικαιολογήσει. Έγινε προφανέστατα εκεί ένα λάθος και θα περίμενα ότι κάποιος θα έχει αναλάβει την ευθύνη. Τώρα σε αυτό πρέπει να είμαι ξεκάθαρη, ότι δεν είναι κάτι που μπορώ να σας πω ότι δεν έχουν δίκιο οι γονείς που έχουν αντιδράσει. Άρα θα περιμένατε και ένα ονοματεπώνυμο, μια παρέτηση, όχι απλώς να περιγράφεται αυτό το πράγμα σαν μια συλλογική ανορθογραφία, λες και 30 άνθρωποι ήταν αρμόδιοι γι' αυτό. Ξέρετε κάτι, κύριε Μαριγκόνη, εμείς οι πολιτικοί οφείλουμε πολλές φορές να αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη, η οποία είναι αντικειμενική. Δηλαδή δεν σημαίνει πάντα ότι είναι μια προσωπική δική σου ευθύνη, αλλά όταν είσαι υπεύθυνος σε ένα τομέα, προκύπτει εκ του χαρτοφυλακίου σου μια ευθύνη. Αυτό λέω, ότι καλό είναι, και νομίζω ότι και οι πολίτες, ξέρετε, προτιμούν να ακούσουν κάποιον να αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη, παρά να γίνεται αυτό το μπαλάκι των ευθυνών να πετάγεται από τον έναν στον άλλον. Μια που μιλάμε τώρα για την εικόνα της πολιτικής προς τους πολίτες, θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο κατά τη γνώμη σας κάνει κακό στην πολιτική. Από χθες ξέρετε πολύ καλά όλα τα σχόλια που υπάρχουν παντού, τα διαβάζετε, τα βλέπετε και στα social media, για το πόσο ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης δίνει μάχες για τη χώρα του. Όλοι θυμούνται τι στάση είχατε πριν. Όλοι θυμούνται ακόμη και μετά τις εκλογές να διαβεβαιώνει ο Πρωθυπουργός ότι είναι ενεργό το όπλο του βέτο, ενώ τώρα μάθαμε ότι δίνει μάχες για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση Βόρεια Μακεδονία. Δεν θα σας ρωτήσω τώρα τι λέγατε, τι κάνατε. Αυτά είναι γνωστά και έχουν αξιολογηθεί. Θέλω να σας ρωτήσω απλώς αν όλη αυτή η εικόνα του ΙΠΑ-ΞΥΠΑ δημιουργεί πρόβλημα σε όλη την πολιτική, στο σύνολό της. Να σας πω κάτι, είναι ακριβώς το αντίθετο. Ότι ήταν πολύ ξεκάθαρο όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση κατά την προηγούμενη περίοδο, ότι είχε ξεκαθαρίσει ότι η συμφωνία αυτή με την γειτονική χώρα δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Είχαμε στην Βουλή ενεργοποιήσει όλα τα θεσμικά εργαλεία που είχαμε έτσι ώστε να μην προχωρήσει αυτή η συμφωνία. Η συμφωνία όμως αυτή κυρώθηκε, υπεγράφη, κυρώθηκε από τη Βουλή και είχαμε προειδοποιήσει ότι εφόσον κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αυτή είναι μια συμφωνία η οποία δεσμεύει την χώρα μας. Και άρα η επόμενη κυβέρνηση, που μπορούσαμε να προβλέψουμε ότι θα είναι μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα έχει περιθώρια άλλων ελιγμών. Στην Ελλάδα ισχύει το κράτος δικαίου. Όταν λέμε και τώρα με το μεγάλο ζήτημα που έχουμε με την Τουρκία, ότι η Ελλάδα σέβεται
το διεθνές δίκαιο, σέβεται τις διεθνείς συμβάσεις, σέβεται τις συμφωνίες που έχει υπογράψει. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό έχει να κάνει με την οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση και με την αξιοπιστία της χώρας μας στο εξωτερικό. Άρα θέλω να πω, μην τα βάζουμε όλα, μην τα βλέπουμε μέσα από ένα μικρό πολιτικό πρίσμα, διότι όταν μια συμφωνία έχει υπογραφεί από την Ελλάδα, αυτή η συμφωνία δεσμεύει την οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Είτε αυτή είναι μια συμφωνία με την οποία συμφωνούσαμε, είτε δεν συμφωνούσαμε. Προς τα έξω, η Ελλάδα οφείλει να εμφανίζεται έχοντας μία συνέχεια, ακριβώς επειδή αναλαμβάνει διεθνείς υποχρεώσεις. Αυτό προειδοποίησαμε πριν την υπογραφή και την κύρωση της συμφωνίας και είχαμε πει, ξαναλέω, ότι εάν και εφόσον προχωρήσει αυτό, δεν θα μπορέσει να ανατραπεί από την επόμενη κυβέρνηση. Τώρα θέλω να σας πω όμως ότι σε κάθε περίπτωση, επειδή η Ελλάδα καλό είναι και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι και δεν είχαμε και ποτέ διαφωνία, ούτε δηλαδή και στην προηγούμενη περίοδο, ότι οφείλει να έχει έναν, θα πω, ηγετικό ρόλο στα Βαλκάνια, θα έλεγα ότι θα κρατήσω το θετικό της εξέλιξης αυτής, ότι η Ελλάδα και με την σημερινή κυβέρνηση εξακολουθεί και είναι για τις γειτονικές της χώρες το κράτος μέλος στο οποίο στηρίζονται για να μπορούν να δουν μπροστά την ευρωπαϊκή τους προοπτική. Ναι. Αυτό βεβαίως δίνει στην Ελλάδα, όπως αντιλαμβανόμαστε, ένα ειδικό βάρος και μια ευθύνη. Και νομίζω ότι αυτή την ευθύνη ο κύριος Μητσοτάκης την αντιλαμβάνεται, την αναλαμβάνει και νομίζω και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο με κάθε τρόπο στέλνει το μήνυμα εκεί και όπου πρέπει. Σύμφωνοι, απλώς επειδή είχατε δώσει προεκλογικά μια αίσθηση, η αλήθεια είναι ότι δεν είχε πει ο κ. Μητσοτάκης ότι θα τη σκίσει αυτή τη συμφωνία ή θα την κάψει. Αλλά είχατε δώσει μια αίσθηση επαναδιαπραγμάτευσης, εκμεταλλευόμενη και το όπλο που λέγατε του βέτο. Και μετά τις εκλογές, τουλάχιστον όσοι πολίτες πήγαν, σας πίστεψαν, πήγαν στα συλλαλητήρια κτλ. Δεν είδαν έστω κάποια κίνηση επαναδιαπραγμάτευσης από αυτά που λέγατε εσείς. Είδαν ένα, εντάξει, πάμε πάσο τώρα, τελείωσε, πάμε να την εφαρμόσουμε. Κύριε Μελιγκόνη, επειδή ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί, θέλω να μου βρείτε κάποιον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε τη λέξη επαναδιαπραγμάτευση. Θέλω να πω ότι αυτά τα θυμόμαστε άλλες περιόδους, άλλες εποχές. Ναι. Όταν πριν το 2015 είχαμε ακούσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, τότε αξιωματική αντιπολίτευση, ότι θα σκίσει η μνημόνια, ότι θα κάνει επαναδιαπραγματευτές. Αυτοί ήταν όροι που ακούγαμε μια άλλη περίοδο. Εμείς ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί είπαμε και ξαναλέω ότι μία διεθνή συμφωνία δεν μπορείς να την επαναδιαπραγματευτείς όταν έχεις βάλει την υπογραφή σου. Γιατί δεν βάζει την υπογραφή του εν προκειμένου ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Κοντζιάς. Βάζει η ελληνική κυβέρνηση και η συμφωνία αυτή δεσμεύει όποια ελληνική κυβέρνηση έρθει στη συνέχεια. Αυτό που όμως είχαμε πει και είναι ξεκάθαρο είναι ότι θα προσπαθήσουμε η συμφωνία αυτή που, ξαναλέω, θεωρούμε ακόμα και σήμερα ότι δεν ήταν μια συμφωνία που εξασφάλισε τα ελληνικά συμφέροντα, ότι θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν στην συνέχεια, επειδή ακριβώς η γειτονική χώρα έχει την φιλοδοξία της ένταξης της στην ευρωπαϊκή οικογένεια, να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες για να μπορούμε με την γειτονική χώρα να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερες σχέσεις σε οικονομικό, σε διπλωματικό επίπεδο. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η επιδίωξη σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, η γειτονική χώρα ακριβώς ξέρει ότι η όποια ευρωπαϊκή της φιλοδοξία περνάει μέσα από την Ελλάδα και εκεί είναι, νομίζω, το μόνο σημείο στο οποίο αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει ένα περιθώριο να ελιχθεί. Ναι, μάλιστα. Κυρία Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που είχαμε. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.